και το βασικό που ήταν να μείνουν ανοιχτά τα εθνικά δίκτυα επετεύχθη, πέρα από την περίπτωση στην δρόμο Αθηνών Πατρών, όπου εκεί λόγω των συγκεκριμένων έργων που γίνεται είχαμε τα προβλήματα, τα οποία όμως αποκατασταθήκανε σε ένα λογικό σχετικά διάστημα. Θέλω να σας πω ότι η ικανοποίηση από την κινητοποίηση των μηχανισμών επιβεβαιώνεται αν δει κανείς και την εικόνα και τη συγκρίνει με τις γειτονικές μας χώρες που αντιμετωπίζουν εξίσου έντονα καιρικά φαινόμενα. Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι το μυστικό για την αποτελεσματικότητα είναι ο καλός συντονισμός ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση, τους δήμους και τις περιφέρειες. Η κακοκαιρία σε σχέση με τις και με βάση τις πληροφορίες που έχουμε δεν θα υποχωρήσει το επόμενο 24ωρο. Άρα παραμένουμε σε ετοιμότητα, θα κάνουμε αυτό που πρέπει και να είστε βέβαιοι ότι με όλες μας τις δυνάμεις θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που επιβάλλεται από τις καταστάσεις που δημιουργούνται με βάση τη σφοδρή κακοκαιρία. Θα επισκεφθούμε τις περιοχές μετά την ύφεση των καιρικών φαινομένων για να δούμε ακριβώς τι ζημιές έχουν υπάρξει και να ακολουθήσουμε τον κλασικό δρόμο των αποζημιώσεων που προβλέπονται. Ιδιαίτερη αναφορά στη σύσκεψη κάναμε για το θέμα των μεταναστών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς επίσης υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά και για τους άστεγους στις μεγάλες πόλεις στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Όλοι λοιπόν και όλες δίνουμε αυτή τη στιγμή την μάχη για να μπορέσουμε να έχουμε τις μικρότερες επιπτώσεις από ένα πρωτόγνωρο κύμα κακοκαιρίας και νομίζω ότι μέχρι τώρα τα πάμε καλά. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τόσκας θέλει να δηλώσει κάτι. Παγκόσμια τα κλιματολογικά φαινόμενα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και αυτό μας υποχρεώνει σε διαφοροποιήσεις των τρόπων ενεργείας και των συντονισμών που απαιτούνται. Γι' αυτό το λόγο, όπως είπε και πριν ο Υπουργός ο κ. Κουρλέτης, προσπαθήσαμε να δούμε τι δεν πήγε καλά, τι πρέπει να κάνουμε τις επόμενες μέρες, γιατί πράγματι τα καινούργια δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μας υποχρεώνουν σε διαρκή εγρήγορση και θα πρέπει να εντείνουμε την προσοχή μας σε κάποιες περιοχές. Αυτό έγινε μέσα από το σχεδιασμό το σημερινό και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα όποια σφάλματα έγιναν και να επικεντρωθούμε. Είσαμε λοιπόν.